Την απευθείας σύνδεσή της με την Κεφαλονιά αποκτά η Ζάκυνθος για τη θερινή περίοδο από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Το πλοίο Βάσος Κάπα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου με δύο δρομολόγια ημερησίως εκτός από την Τρίτη και το Σάββατο, ενώ θα υπάρξει τροποποίηση εφόσον αυξηθεί η προσέλευση των επιβατών. Οι τιμές είναι ίδιες, τα δρομολόγια, οι ώρες αναχωρήσεων είναι οι ίδιες όπως κάθε χρόνο και η διάρκεια θα είναι μέχρι, εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν ομάλα κτλ., μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, το Βάσος Κάπα θα τηρεί όλα τα μέτρα που του επιτρέπουν να έχει συγκεκριμένο αριθμό επιβατών, ενώ όσοι ταξιδεύουν πρέπει να συμπληρώνουν και το σχετικό υγειονομικό έντυπο. Λόγω των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση, έχουμε μειωμένο πρωτόκολλο και εμείς, όπως σε όλη την αυτοπλοεία. Έως ότου λυθεί το θέμα αυτό, είναι περιορισμένες οι θέσεις των επιβατών. Αυτούς οι οποίοι πρόκειται είτε τουρίστες είτε όχι να ταξιδέψουν είναι να μας παίρνουν ένα τηλέφωνο ή να έρχονται από το πρακτορείο μας για να τους καθοδηγούμε. Σε αχαρτογράφητα νερά κινείται η τουριστική περίοδος, επηρεάζοντας και το συγκεκριμένο δρομολόγιο, το οποίο εξυπηρετεί ξένους και Έλληνες επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Εμείς όμως, σαν αυτοπλοεία που είμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα δρομολόγια, έστω και με πολύ ελάχιστο κόσμο πρέπει να κάνουμε τα δρομολόγια μας. Το πρόγραμμα των δρομολογίων από τη Ζάκυνθο προς την Κεφαλονιά και αντιστρόφως είναι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, με την ελπίδα ότι για τους επόμενους 4 μήνες ο κόσμος θα θελήσει να ταξιδέψει στο Ιόνιο και τους όμορφους προορισμούς του.